Κυρίες και κύριοι, το Ionian Channel βρίσκεται στο πνευματικό κέντρο του Δήμου Ζακύνθου. Στα πλαίσια της έγκαιρης και έγκαιρης ενημέρωσης, καταγράφει τις εξελίξεις αναφορικά με τη συζήτηση που διεξάγεται για το ενιαίο φόρο ακινήτων. Η προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του Συλλόγου Φοροτεχνικών αλλά και με τη συμπαράσταση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος προσπαθεί απόψε να ενημερώσει, να αφυπνίσει τους πολίτες προκειμένου να αντιδράσουν για να μην περάσει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Γιατί είναι και οι μοναδικοί φορείς που από ό,τι καταλαβαίνω έχουν καταλάβει την πραγματική σημασία και ουσία αυτού του εγχειρήματος που γίνεται, το οποίο είναι άδικο, βιαστικό και μπορώ να πω ότι καταδυναστεύει τις περιουσίες των απλών ανθρώπων. Δεν έχει καμία λογική. Μπορώ να πω ότι είναι μια παγκόσμια πραγματικά πρωτοτυπία με τον τρόπο τον οποίο πάνε να επιβάλλουν αυτό το τέλος, όταν μεταφέρουν τους συντελεστές που υπάρχουν στις πόλεις, τις μεταφέρουν στις ακροτικές περιοχές στα χωριά. Δεν έχουμε κανέναν άλλο δρόμο πλέον πέρα της οργανωμένης αντίδρασης, της γενικευμένης κινητοποίησης όλων των κατοίκων της Ζακύνθου, είτε αυτοί είναι κάτοικοι πόλης, είτε δημόσιοι υπάλληλοι, είτε αγρότες. Πρόκειται περί καταστροφικού μέτρου, έχει ξεπεράσει τα όρια της σημερινής κυβέρνησης, πηγάζει από το παρελθόν, τότε που είχαμε την εμπειρία των Γερμανών και των Ιταλών κατακτητών στη Ζάκυνθο και αυτοί τουλάχιστον φορολογούσαν το ίμιση της συγκομιδής. Ο νόμος συγκεκριμένος δεν είναι αποκομμένος από τη συνολική οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, η οποία το θέμα αυτό που πάει να κάνει η κυβέρνηση είναι μια ταξική πολιτική, μια πολιτική να καταστρέψει τους στοχούς και τα μικρομεσαία στρώματα, να δημεύσει τις περιουσίες τους και όχι επί της ουσίας για να εισπράξει χρήματα. Αν ήθελε η κυβέρνηση να εισπράξει χρήματα, υπήρχαν πάρα πολλές πηγές πλούτου, όπως οι ληστείς Lagarde, όπως οι πολυεθνικές, όπως το μεγάλο γενικότερα κεφάλαιο, το οποίο όχι μόνο φοροδιαφεύγει, αλλά φοροδιαφεύγει και νόμιμα. Είμαι ενημερωμένος, σύμφωνα με τις πληροφορίες οι οποίες υπάρχουν. Εννοείται ότι δεν είναι η τελική του μορφή, ενδεχόμενα να περιμένουμε και άλλες εκπλήξεις. Πιστεύω ότι όλοι πλήττονται, δηλαδή για όλους υπάρχει ο κίνδυνος διολύσης των περιουσιακών στοιχείων. Μια δίμευση η οποία μοιάζει με ξαφνικό θάνατο. Δίκαιο. Αυτό είναι παλαβό, δεν είναι. Αυτό απευθύνεται σε ηλίθιους, απευθύνεται... Αυτοί που το έχουν φτιάξει δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Εάν πράγματι ισχύει τα 1.000 ευρώ στο στρέμμα εντός οικισμού, γιατί δεν μας λένε φέρτε την περιουσία σας εδώ και να κάτσετε ήσυχοι, δουλεύετε. Αν έχετε να φάτε, φάτε, μην δουλεύετε, κάντε ό,τι δουλεύετε. Και εμείς θα σας παίρνουμε ό,τι τρώτε. Ακούω στις τηλεοράσεις, ενημερώνομαι σχετικά. Το βλέπω εξωφρενικό, πέρα από τις δυνατότητες του μέσου Έλληνα αυτή τη στιγμή, γιατί έχουν εξαφανιστεί μισθοί, συντάξεις, εισοδήματα, δουλειές, εμπόρια, τα πάντα έχουν διαλυθεί. Και δεν μπορώ να καταλάβω πού θα τα εισπράξει η κυβέρνηση, πού θα βρεθούν αυτά τα 1.000 ευρώ το στρέμμα στους αγρότες τους. Δεν είναι εύκολα αυτά τα πράγματα. Ναι, υπάρχουν δύο προβλήματα. Το ένα είναι ότι το νομοσχέδιο αυτό απέχει πολύ από ένα νομοσχέδιο που να έχει σχέση με την φοροδυτική ικανότητα των πολιτών και το δεύτερο από τη δικαιοσύνη που έπρεπε να υπάρχει σε αυτό το νομοσχέδιο. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει ένας ενιαίος φόρος ακινήτων και όχι ακινήτου, δηλαδή πρέπει να συμπεριλαμβάνεται όλη η περιουσία και αφού αθροίζεται εκεί να φορολογείται και αφού αθροίζεται να υπάρχει μια πολύ έντονα προοδευτική φορολόγηση. Θα έλεγα ότι πλέον τα επίπεδα φορολογίας έχουν γίνει εξαντλητικά για όλους τους πολίτες, για τις επιχειρηματίες, για τους ιδιοκτήτες. Έχουν αντίθετα αποτελέσματα στη δυνατότητα εισπράξης του κράτους και νομίζω ότι μεγαλώνει περαιτέρω την πολύ μεγάλη κρίση που έχουμε και δημιουργεί αντίθετα αποτελέσματα από το επιθυμητό που είναι η ανάπτυξη.